Και πάλι κοντά σας, πάμε γήπεδο στην Δέλτα Τηλεόραση. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σας αφήσαμε, με καλεσμένους από την Επιτραπέζια Αντισφαίρησης του Εθνικού και του Φάρου και με τα όσα έγιναν στο τοπικό ποδόσφαιρο, εδώ στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία. Με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα συνεχίσουμε και ευθύς αμέσως. Καθώς, όπως σας είπαμε και πριν τις διαφημίσεις, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον τελικό το Run Greece που διεξήχθη παράλληλα με τον αθλητικό μαραθώνιο της Αθήνας χθες Κυριακή. 20 δρομείς άνδρες και γυναίκες βρέθηκαν εκεί από την εκπροσωπώντα την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι 20 καλύτεροι στις κατηγορίες τους βάση χρόνου εδώ στο Run Greece Αλεξανδρούπολης που έγινε πριν ένα μήνα και κάτι. Θα πάμε να τα πούμε πιο αναλυτικά με τους καλεσμένους που έχουμε εδώ στο στούντιο και οι τρεις συμμετείχαν στον αγώνα. Να ξεκινήσουμε από τις κυρίες, όλοι μας δεν επιτρέπεις. Από δεξιά μας λοιπόν η Ράνια Στάθη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η Ευαγγελία Γιαλαματζή. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και εμείς ευχαριστούμε. Και ο Απόστολος Γκάτζιος, ο Τόλης ο Γκάτζιος. Καλησπέρα Τόλη. Λοιπόν, πραγματικά μορφή του ευρωπαϊκού κινήματος. Ακριβώς. Και του κλασικού αθλητισμού. Που τον βλέπουμε. Το ξέρω, φαίνεται έτσι κι αλλιώς. Που τον βλέπουμε να τρέχει ολιμερής και ολινεκτής στην Αλεξανδρούπολη. Όπου και αν γυρίσει κάποιο στο μάτι, θα δει τον Τόλη να τρέχει. Έτσι γίνονται οι επιτυχίες. Ακριβώς. Τόλη, μια και αναφερόμαστε σε σένα, να ξεκινήσουμε και από σένα. Για πες μας δύο λόγια. Δεν χρειάζεται να το πούμε, τρομερή εμπειρία έτσι, να τρέχει στο Παναθηναϊκό στάδιο παράλληλα με τον αθλητικό μαραθώνιο, ένα γεγονός όχι πανελλήνιο αλλά παγκόσμιο. Ακριβώς. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση που μας κάνατε. Πραγματικά ήταν μια τρομερή εμπειρία, να θα σας πούν και τα κορίτσια. Γενικά όλη η ομάδα έζησε μια εμπειρία τρομερή από την άποψη ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν 20 καλύτεροι αθλητές από κάθε Run Greece. 7 Run Greece γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Η δική μας ομάδα εκπροσωπήθηκε εδώ από 20 άτομα, 10 άντρες, 10 γυναίκες και ζήσαν αυτή την εμπειρία που νομίζω ότι για όλους εντυπωσιάστηκαν, γιατί έχουμε συμμετοχή αθλητών τερασίων διαστάσεων από 105 χώρες. Θαυμάσαμε μέσα να τερματίζουν στο μαραθώνιο, 55.000 κόσμος. Νομίζω είναι ένα πραγματικά παγκόσμιο γεγονός, το οποίο το ζήσαμε και εμείς σαν ομάδα. Αυτό δίνει και ένα κίνητρο για νεότερα άτομα να ξαναμπούν και να δουν αυτή την εμπειρία. Τι κάνει αυτή τη διοργάνωση να ξεχωρίζει, να δίνει μια άλλη διάθεση που λένε σε εσάς που ασχολείστε με το ναι. Η διοργάνωση του μαραθωνίου, βασικά και όσοι έχουν τρέξει μαραθώνιο, και εγώ προσωπικά έχω κάνει 3 μαραθώνιους, είναι κάτι συγκλονιστικό. Και ακόμη πιο συγκλονιστικό γίνεται ότι τερματίζει μέσα στο Καλλιμάρμαρο. Νομίζω για κάθε αθλητή, κάθε δρομέα, ότι αυτό το πράγμα είναι μοναδικό και κάνει κάθε άνθρωπο να ξεχωρίζει. Μεγαλείο το λέει. Μεγαλείο εντελώς. Φέρνει ιστορικές μνήμες σε όλους μας. Από εδώ ξεκίνησε ο μαραθώνιος, είναι η μάνα των μαραθωνίων. Από εκεί πέρα γίνεται σε όλο τον κόσμο, αλλά νομίζω αυτό το αυθεντικό είναι κάτι το μοναδικό. Ράνια, για σένα ήταν και για σένα μάλλον, όπως και για τον Τόλη, ήταν η δεύτερη φορά που συμμετείχες στο συγκεκριμένο τελικό των Run Greece. Έτσι κι αλλιώς από πέρυσι ξεκίνησε αυτό, το να συγκεντρώνονται δηλαδή όλα τα Run Greece της Ελλάδας στην Αθήνα, σε αυτόν τον αθλητικό μαραθώνιο. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σένα, φέτος πιο έμπειρη, έτσι? Ναι, για άλλη μια φορά πραγματικά καταπληκτική και μοναδική εμπειρία. Για τον κάθε ένα από εμάς νομίζω ότι είναι όνειρο ζωής το να καταφέρει κάποια στιγμή να μπορέσει να τερματίσει μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο, μέσα στο Καλλιμάρμαρο, πόσο μάλλον για εμάς που μας δόθηκε η ευκαιρία για να τερματίσουμε εκεί χωρίς να συμμετέχουμε στο κλασικό μαραθώνιο, άρα σε αυτό τον αγώνα του Run Greece των 3 χιλιόμετρων τα συναισθήματα που νιώθεις είναι μοναδικά. Δέος, ανατριχύλα, τεράστια χαρά. Και εύχομαι σε όλους τους δρομείς, μακάρι κάποτε να έχουν αυτή την ευκαιρία να μπορέσουν να τερματίσουν μέσα στο Καλλιμάρμαρο. Μπορεί στον αθλητικό μαραθώνιο να μην τρέξετε, αλλά το κλίμα, την ατμόσφαιρα την γευτήκατε, τη ζήσατε. Φυσικά τη γευτήκαμε και τη ζήσαμε και νομίζω ακόμα καλύτερα, γιατί τερματίσαμε ξεκούραστοι. Καμία σχέση να τερματίζεις από το 42 χιλιόμετρα και εμείς που κάνουμε τα τελευταία 3 χιλιόμετρα της διαδρομής και μπορείς να το ζήσεις όλο
ξεκούραστος κανονικά, να βλέπεις τον κόσμο, να σε χειροκροτούν. Να το απολαμβάνεις. Ναι, όλοι περιμένουν να τερματίσει ο πρώτος μαραθωνοδρόμος μετά από λίγα λεπτά. Και πραγματικά η εμπειρία είναι καταπληκτική. Ευαγγελία, για σένα ήταν η πρώτη φορά αυτή που έλαβες μέρος. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σένα? Εκπληκτικό, μοναδικό. Δηλαδή, πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις αυτό που ζήσαμε εμείς εκεί πέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχω γυρίσει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που μπόρεσα να το ζήσω αυτό από κοντά. Ήταν κάτι μοναδικό το να τερματίζεις πραγματικά μέσα σε αυτό το γήπεδο. Είναι κάτι σαν, να τερματίζεις μέσα σε ένα μνημείο. Ήταν φανταστικά. Δηλαδή να σε χειροκροτάει ο κόσμος, να σε αποθεώνει. Νομίζεις ότι είσαι πραγματικά ένας μεγάλος αθλητής. Ακούγοντας όλο αυτόν τον κόσμο να χειροκροτάει τη μουσική. Ήταν πραγματικά υπέροχο. Τερματίζαμε και νιώθαμε ότι τερματίζαμε ξεκούραστοι, δηλαδή δεν νιώθαμε την κούραση στα πόδια μας. Ήταν απίστευτο συνέστημα. Ήταν και το κλίμα μεταξύ της ομάδας των ανδρών και γυναικών που κατεβήκατε μαζί. Φυσικά. Ήταν αυτό το ομαδικό πνεύμα που ήμασταν όλοι μαζί, που το ζήσαμε όλοι μαζί. Βέβαια, ναι. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω αν θέλετε να το ξανακάνετε έτσι, να ξαναβρείτε. Σίγουρα. Θα το κάναμε, ναι. Σίγουρα. Είναι πλέον ένα κίνητρο για να μπορέσετε να το παλέψετε περισσότερο για να ξαναβρείτε. Φυσικά. Φυσικά. Και καταρχάς το ζήσαμε αυτό. Δηλαδή, εμένα προσωπικά με έκανε να πω ότι μια μέρα θέλω και εγώ να τερματίσω αυτό το μαραθώνιο. Δηλαδή, είναι όνειρο ζωή σα από εδώ και πέρα. Το κλασικό μαραθώνιο. Ναι, το κλασικό. Όχι οποιοδήποτε, αλλά αυτό πραγματικά. Δηλαδή, ο νομίζω είναι. Ψηλά, λοιπόν. Ο πήγης μπαίνει ψηλά. Είναι μοναδικό συνέστημα. Δηλαδή, ζήλεψα πραγματικά όλες τις δρομές. Και κάποιοι λέγανε χθες, ας πούμε, ότι πριν τον αγώνα, ότι άντε να ξεκουραστούμε να τελειώσουν οι αγώνες. Αλλά σήμερα, όσους είδα από αυτά τα παιδιά, είπαν ξεκινάμε σήμερα για τον επόμενο αγώνα. Γιατί πλέον οι απαιτήσεις αυξάνονται. Να προετοιμαστούμε για να μην το χάσουμε, να ξαναείμαστε μέσα στην επίλεκτη ομάδα που θα πάμε στην Αθήνα. Γιατί και το επίπεδο έχει ανεβεί, φάνηκε άλλωστε και στις επιδόσεις και στις θέσεις. Γενικά, από όλες τις ομάδες ήταν πολύ ανεβασμένο σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, με τη Ράνια που είχαμε και την περσινή εμπειρία, είδαμε ότι ανέβηκε πάρα πολύ το επίπεδο και στις άλλες πόλεις. Και είδαμε και άτομα γνωστά από τις άλλες πόλεις που είχαμε συναντηθεί πέρσι. Αυτό είναι και το καλό, βέβαια, γιατί γνωρίζεις άτομα, κάνεις φιλίες μέσα στον αθλητισμό, δένεσαι με κάποιους ανθρώπους, επικοινωνείς. Είναι, νομίζω, και αυτό ένα κομμάτι κοινωνικοποίησης πολύ μεγάλο. Ναι, και γενικά η δρομική κοινότητα έχει αυξηθεί τόσο πολύ που έχουμε γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο και σε ελληνικό, στο ελληνικό επίπεδο, αλλά και παγκοσμίως πλέον με κάποιους ανθρώπους που συναντιόμαστε σε αγώνες στο εξωτερικό όσοι πηγαίνουν. Τι έχεις να πεις, παιδιά, σε ανθρώπους γενικότερα κάθε ηλικίας που δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής μέρος, έστω στο Run Greece, δεν μιλάμε για να περάσουν και να πάνε στο αθλητικό μαραθώνιο, που δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής μέρος στο Run Greece Αλεξανδρούπολης? Στο Run Greece Αλεξανδρούπολης νομίζω ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ τα άτομα που έχουν τρέξει. Νομίζω λίγους πλέον θα βρούμε που δεν έχουν τρέξει. Και νομίζω ότι αν ζήσουν και αυτό το γεγονός που ζήσαμε εμείς, νομίζω τότε δεν θα σταματά να τρέχουν, ας πούμε. Οπότε και αυτοί που δεν έχουν μπει, σιγά σιγά μπορούν να μπαίνουν. Γιατί πλέον και με αυτό, με τις ηλικιακές κατηγορίες που υπάρχουν, ότι όλοι κάποιοι έχουν κάποιες ελπίδες να βρεθούν και σε αυτή τη θέση. Και από την περιφέρειά μας και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Νιώθω ότι αυτό που ονομάζεται δρομικό κίνημα, χρόνο με τον χρόνο γνωρίζει άνθηση στην περιοχή. Δηλαδή, βλέπω από ανθρώπους που δεν το περίμενα, είτε περπάτημα, είτε βάδιν, είτε τρέξιμο. Τι το προκάλεσε αυτό? Ναι, πραγματικά έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτό το δρομικό κίνημα. Νομίζω ότι είναι μια μόδα που θα διαρκέσει πάρα πολύ. Και καλή μόδα. Ναι, καλή μόδα, ναι. Εντάξει, εγώ που ήμουν και παλιότερα αθλητής και νομίζω το παράπονο μας τότε ήταν ότι δεν υπήρχαν πολλά άτομα να τρέχουν, ήμασταν λίγοι, τρέχαμε μέσα στο γήπεδο. Τώρα πλέον έχει βγει ο κόσμος έξω και έχουμε αγώνες. Τώρα, ας πούμε, στον αυθεντικό Μαρδόν ήταν 55.000 κόσμος. Εδώ στο δικό μας ήταν 3 και 4.000 κόσμος. Που αυτά τα νούμερα ήταν αστεία. Αν φανταστείτε, πριν 10 χρόνια κάναμε εδώ κάποιο γύρο πόλης και μαζευόμασταν 30 άτομα και για να μην σας πω την αλήθεια, κάποιοι μας κοροϊδεύαν και λέγανε που πάνε αυτοί τρελοί. Τώρα υπάρχει το αντίθετο, ας πούμε. Φτάσαμε στο αντίθετο σημείο να τρέχουν όλοι. Και εγώ έχω δει άτομα που δεν θα μπορούσαν να κάνουν ούτε 100 μέτρα και τώρα κάνουν 5 χιλιόμετρα και έχουν φτάσει να κάνουν και μαραθώνιο. Αυτά νομίζω ότι έχει βοηθήσει και το Run Greece, αλλά και γενικά ότι εδώ στην περιοχή έχουμε δει ότι έχουν γίνει πολλοί αγώνες. Ναι. 6-7 γίνονται στην περιοχή που παλιότερα έναν περιμέναμε πώς και πού. Βία Εγνατία Ράντι, Δημότυχο, Άρδας, στο Τυχερό, στην Κύρκη και στην Κομωτινή, Ξάνθη. Γενικά η περιφέρεια έχει 20 με 30 αγώνες. Νομίζω ότι είναι τρομερά αυτά που βιώνουμε πλέον σαν αθλητές και σαν ερασιτέχνες αθλητές για κάποιους άλλους. Πέρα από. Κυρίες μου, πώς είναι να τρέχεις μέσα σε μια πόλη?
Είναι, την Αθήνα πηγαίνουμε για, σαν επισκέπτες, βλέπουμε με την κίνηση, το κυκλοφοριακό, τα μέσα μεταφοράς. Τώρα συμμετέχουμε οι ίδιοι μέσα, παίρνουμε τη θέση των αυτοκινήτων κτλ. Βλέπεις και την πόλη με άλλο μάτι. Να μιλήσω εγώ. Παρακαλώ. Πραγματικά, επειδή πέρσι ήταν η πρώτη φορά που πήγα, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι έβλεπα τη Βασιλεία Σοφίας και ότι δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα και ήμασταν μόνο οι δρομείς, άνθρωποι που περπατούσαν. Η διαδρομή δεν είναι καταπληκτική. Είναι 3 χιλιόμετρα τα οποία δεν καταλαβαίνεις πραγματικά πότε φτάνεις στο γήπεδο μέσα. Είναι κόσμος παντού, δεξιά, αριστερά, διάφορα events από εδώ παίζουν, μουσικά συγκροτήματα. Είναι γενικότερα πάρα πολύ όμορφο, αλλά αυτό που λέτε για ότι δεν υπάρχει κίνηση, ότι είμαστε μόνο οι δρομείς, οι άνθρωποι που έχουν κατέβει για να μας δούνε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μια άλλη πόλη, Αθήνα, αλλιώς. Εντελώς είναι μια άλλη πόλη. Και το γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί το δρομικό κίνημα γενικότερα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για όλους μας, για όλους τους ανθρώπους. Να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας, από τα κρεβάτια μας και ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί. Να περπατήσει, να τρέξει, τζόκινγκ λίγο πιο γρήγορα. Όποιος μπορεί να συμμετέχει σε αγώνες, ο καθένας μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πέρα από την μεγάλη αυτή εμπειρία, ο Τόλης νωρίτερα ανέφερε για το ανεβασμένο επίπεδο που υπήρχε φέτος. Αυτό φάνηκε και στα δικά σας αποτελέσματα. 3η θέση για τους άνδρες, 5η θέση για εσάς τις γυναίκες. Βαγγελία, πώς νιώθετε γι' αυτό, γιατί μιλάμε για επιτυχία, έτσι, 5η θέση στο ομαδικό. Πάρα πολύ καλά, γιατί νομίζω φέτος πήγαμε και καλύτερα οι γυναίκες σαν ομάδα. Πάρα πολύ καλά, γιατί κυρίως ήμασταν όλοι μαζί, το ζήσαμε όλοι μαζί. Ήταν για μας ομαδική επιτυχία, δηλαδή πέρα από το προσωπικό του καθενός και τις επιδόσεις του καθενός, το ζούμε όλοι και όλοι μαζί, δηλαδή σαν ομάδα, σαν φίλοι όλοι μαζί. Μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος. Εντάξει, δεν ήμασταν πρώτοι, αλλά δεν έχει σημασία. Θα βάλουμε στόχο του χρόνου να πάρουμε να πάμε και ακόμα καλύτερα. Τέλεια. Έχουμε πει κάθε χρόνο ανεβαίνουμε μία θέση, οπότε σε 2 χρόνια μπορεί να είμαστε και πρώτοι. Πέρσι ήμασταν 4η, στους άντρες βγήκαμε 3η. Στις γυναίκες. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Να μην πάμε κατευθείαν πρώτοι και μετά ανεβαίνουν οι απαιτήσεις πολύ. Οπότε σιγά σιγά όλα γίνονται σταδιακά. Παραπαυόμαστε και θα προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι έχετε τις σχολές σας, τις οικογένειες, τις δουλειές. Τι προετοιμασία, πόσο χρόνο και τι προετοιμασία απαιτεί αυτή η παρουσία στα τελικά του Run Race? Για να φτάσετε σε ένα σημείο επιθυμητό ή όπως νιώθετε εσείς καλύτερα τον εαυτό σας? Σίγουρα θέλει κάποιο προσωπικό χρόνο να αφιερώσουμε στο τρέξιμο, στην προπόνηση. Αλλά νομίζω επειδή είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε, μας αρέσει, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, θα το βρούμε το χρόνο. Δηλαδή είμαστε όλοι άνθρωποι που έχουμε τη δουλειά μας, τις οικογένειές μας. Προσωπικά εγώ έχω 3 παιδιά, έχω και τη δουλειά μου, οπότε... Αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή αν το αγαπάς, θα το βρεις το χρόνο. Ρανιά, είναι έτσι? Πραγματικά έτσι είναι, γιατί δεν νιώθουμε, νομίζω όλοι μας είμαστε το ίδιο, ότι το κάνουμε καταναγκαστικά. Αυτό το κάνουμε γιατί το αγαπάμε και εγώ πραγματικά νιώθω ότι ξεκουράζομαι και όχι ότι κουράζομαι όταν πάω να κάνω προπόνηση. Ψυχολογικά ξεφεύγω. Το λέω, είναι το ψυχοφάρμακό μου, γιατί εγώ είμαι νοσηλεύτρια. Η δουλειά μου είναι πάρα πολύ δύσκολη, κάνω κυκλικό ωράριο. Φυσικά έχω και εγώ 2 παιδιά, οικογένεια. Με πολλές απαιτήσεις η ζωή μας και η καθημερινότητά μας. Αλλά πραγματικά αυτό το κομμάτι, το να βγω, να τρέξω ή να γυμναστώ, γιατί δεν είναι μόνο το τρέξιμο, χρειάζεται και μυϊκή ενδυνάμωση, χρειάζεται να αφιερώνεις αρκετές ώρες την εβδομάδα για να φτάσεις σε ένα καλό επίπεδο. Αλλά πραγματικά το κάνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση. Έχει όμως και τη σημασία του η αγάπη για τον στίβο και τον κλασικό αθλητισμό. Γνωρίζω ότι η Ευαγγελία προέρχεται και από οικογένεια με πολύ στενή σχέση με το στίβο. Ναι, ναι, εμένα ο πατέρας μου ήταν από τους καλούς αθλητές που έχουν περάσει. Ήταν εθνική ομάδα, οπότε υπάρχει το μικρόβιο δηλαδή στην οικογένεια, υπάρχει το γονίδιο. Αν κάνω λάθος, διορθώσαμε στον Σύλλογο Βετεράνων Αθλητών του Στίβου. Ναι, συνεχίζει ακόμα, είναι ενεργός. Έτσι, ναι, με έντονη παρουσία ακόμα και σήμερα. Και τώρα δηλαδή με συνοδεύει και στους αγώνες, πάντα πάμε μαζί. Με στηρίζει και ψυχολογικά πάνω σε αυτό που κάνω. Οπότε. Δεν είναι το φιλικό καλά. Μάλιστα. Τόλη, μετά το Run Greece, το φετινό, όπου υπήρχαν πάρα πολλοί δρομείς για ακόμη μια χρονιά, περισσότεροι δρομείς, παρά τον κακό καιρό, έτσι, καιρό, ναι. τον άστατο καιρό πλέον,
θέλεις και εσύ να δεις ακόμη περισσότερο κόσμο και, και στη συνέχεια, το να τρέχουν δηλαδή ακόμη περισσότεροι συμπολίτες μας. Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος είναι αρκετός, αλλά δεν έχουμε πιάσει ταβάνι. Νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο και τα επόμενα χρόνια. Φυσικά φέτος ήταν πολύ περισσότερες συγγραφές, αλλά λόγω του καιρού που ήταν άστατος με τη βροχή, λίγο κάποιοι δεν ήρθανε. Βέβαια, παρόλα αυτά, ήταν νομίζω πετυχημένος ο αριθμός για τον καιρό αυτό που είχε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερες συμμετοχές, γιατί έχουμε ήδη και επαφές και με άλλους συλλόγους δρομέων, με άλλες περιοχές. Μιλήσαμε και τώρα με κάποια άτομα με το Run Greece που είπαν ότι θα μας προτιμήσουν και θα έρθουν. Είδαν ότι και τους δείξαμε και τη διαδρομή και, έχουμε μια από τις καλύτερες διαδρομές, νομίζω. Αυτό φάνηκε και στους χρόνους κάτω όταν πήγαμε τώρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και είπαν ότι θα μας προτιμήσουν. Εγώ, δηλαδή, με κάποιους άτομα που μίλησα από Λάρισα, από Καστοριά, είπαν ότι στον επόμενο αγώνα θα έρθουν. Οπότε αυτό φέρνει και κάποιο κόσμο για την περιοχή που βοηθάει πάρα πολύ στα πλαίσια του τουριστικού αθλητισμού. Mm-hmm. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το προσέξουμε και να στηρίξουμε αυτούς τους αγώνες, γιατί βοηθάει σε πολλά πράγματα τουριστικά την περιοχή. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς, επειδή έχει συμμετάσχει σε αγώνες που πετούν πολλά χιλιόμετρα, να καταρχήσει το πνεύμα στο στίβο. Τι πνευμόνια χρειάζονται για πώς αντέχει το σώμα τέτοιες καταστάσεις που σίγουρα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Ναι, ναι. Το καλό είναι ότι ηλικιακά, ας πούμε, ότι μπορείς να αντέξεις για πολλά χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, ίσως πηγαίνεις και σε μεγαλύτερες αποστάσεις, γιατί δεν είναι τόσο έντονοι οι ρυθμοί. Μπορεί να χρειάζεται διάρκεια, αλλά στα πλαίσια του, αν το πάρεις με βάση τη φυσιολογία, ότι σε ένα μαραθώνιο μπορείς να το βγάλει ένα άτομο που είναι και 50 χρονών και 55 πιο άνετα, ενώ στις μικρότερες κατηγορίες χρειάζεται περισσότερο ταχύτητα και θα πας και στα 5 χιλιόμετρα, στα 3 χιλιόμετρα. Δηλαδή, εγώ επειδή είχα κάνει και μικρό στίβο και ασχολούμαι τα 1500, 3 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, τώρα πλέον είναι τα περισσότερα χιλιόμετρα μπορεί να γίνονται και πιο εύκολα σε αυτή την ηλικία. Στις μεγαλύτερες ηλικίες. Απαιτείται τακτική μέσα στο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ναι, βέβαια. Σε έναν αγώνα μαραθωνίου, ας πούμε, χρειάζεται τακτική, χρειάζεται συγκέντρωση, κάνεις καταμερισμό δυνάμεων, πίνεις κάποια υγρά που είναι πολύ βασικό αυτό για να μην αφυδατωθείς, κάποια τζελάκια για ενέργεια που και αυτά χρειάζονται για να μπορέσεις να βγάλεις 42 χιλιόμετρα. Στις μικρότερες αποστάσεις, στα 5-10 χιλιόμετρα, χρειάζεται μια τακτική, περίπου καθένας ξέρει το ρυθμό του και πηγαίνει με αυτό το ρυθμό. Στα 3 χιλιόμετρα νομίζω ότι ήταν ένας αγώνας μιας ανάσας για εμάς που έχουμε κάνει και περισσότερα χιλιόμετρα, οπότε με την νεκρά πηγαίναμε, ας πούμε, τα βάλαμε την νεκρά και ήταν και λίγο κατηφορική διαδρομή, οπότε δεν προλάβεις να σκεφτείς τίποτα. Και όσο γι' αυτό που είπαν τα κορίτσια ότι θαυμάσεις τους γύρω δρόμους και αυτά, δεν προλαβαίνεις να τα δεις αυτά. Και αυτό είναι ο ζωκάριμός μου, λέω, πάμε στο εξωτερικό και να δεις τότε ωραία μέρη, δεν προλαβαίνεις να δεις, ας πούμε, σαν τέτοιο, τα βλέπεις μετά. Στο Run Greece της Αλεξανδρούπολης έχετε συνηθίσει να τρέχετε με αθλητές, με διεθνείς αθλητές, με πολύ σημαντικούς αθλητές. Πλέον στο εκεί που τρέξατε τώρα έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Μιλάμε για αθλητές παγκοσμίου φήμης. Πώς είναι αυτό να τρέχετε δίπλα σε αυτούς τους αθλητές, ουσιαστικά? Είναι κάτι μοναδικό. Δηλαδή, η στιγμή που τερματίζει ο πρώτος μαραθωνοδρόμος ήταν μαγική. Mm-hmm. Ο τρόπος που τον αποθεώνει ο κόσμος, η μουσική που το συνοδεύει, το συνέστημα που χειροκροτάμε κι εμείς και φωνάζουμε και χειροκροτάμε, ήταν κάτι απίστευτο. Το να το ζεις από κοντά, να βλέπεις τόσο μεγάλα ονόματα, τόσο μεγάλα αστέρια του αθλητισμού από κοντά, είναι πραγματικά μεγάλη συγκίνηση. Ράνια. Και εγώ το ίδιο. Αισθάνομαι και περήφανη που καταφέραμε να τρέξουμε, εντάξει, όχι μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, αν και εμένα στόχος μου πραγματικά είναι κάποια στιγμή και εγώ να πάω να συμμετέχω, να τρέξω τα 42 χιλιόμετρα στον κλασικό μαραθώνιο. Τους θαυμάσαμε, τους χειροκροτήσαμε, φωνάξαμε, γι' αυτό βράχνιες και η φωνή μας. Και πραγματικά είναι κάτι μοναδικό. Μας έκανε εντύπωση πάντως σε ρεπορτάζ που είδαμε, σε φωτογραφίες, από site, από εφημερίδες, ότι τα κατάφεραν άτομα διαφόρων ηλικιών, είτε άνδρες είτε γυναίκες, να το βγάλουν το μαραθώνιο, να ξεκινήσουν να τελειώσουν. Αυτό έχει σημασία κυρίως κατά με... αυτό είναι και η μεγαλύτερη νίκη, να η συμμετοχή και να καταφέρεις να τερματίσεις. Νομίζω αυτό είναι η μεγαλύτερη νίκη αυτή. Ίσως μία... άκουγα κάπου ότι τη μεγαλύτερη αποθέωση τη γνώρισε ίσως η κοπέλα που τερμάτισε στο τέλος.
τελευταία, με πολλές ώρες, αλλά και, το έβγαλε. Και το κυριότερο είναι στο μαραθώνιο δεν βλέπεις τον άλλον αθλητή σαν αντίπαλο. Γιατί συμβάσεις, ξέρεις, εγώ δηλαδή, πολλές φορές που τρέχω, περνάει κάποιος, τον λέμε άντε προχώρα, πήγαινε, σε λέει κάποιος άλλος σαν υποστήριξη. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δηλαδή εκεί δεν σε ενδιαφέρει θες, δεν σε ενδιαφέρει ο χρόνος. Είναι αυτό, να βγάλεις αυτή τη διαδρομή και να συμπαραστέκεις δίπλα σε κάποιον άλλο που θα χρειαστεί. Θα του δώσει το νερό, θα του δώσει ένα τζελάκι άμα χρειαστεί. Δηλαδή είναι κάπου πολύ ομαδικό το πνεύμα στα πλαίσια του. Και βέβαια ο καθένας με τις επιδόσεις του και τους στόχους που έχει. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ βασικό για το μαραθώνιο. Και εκεί νομίζω δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Και αυτό είναι, ότι είσαι φίλος με όλους αυτούς. Ευγενή άμυλα. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι η κορύφωση της ευγενής άμυλας. Το Ολυμπιακό πνεύμα δεν πάει παραπάνω, νομίζω, από το μαραθώνιο. Mm-hmm. Νομίζω ότι θέλει να έχεις πάνω απ' όλα ψυχή, έτσι. Όχι, σίγουρα θα έχεις προπονηθεί. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να το θέλεις πάρα πολύ. Κυρίες, τι σας έχει δώσει αυτή η ενασχόληση με το στίβο, με το τρέξιμο, ποια είναι το ωφέλη για εσάς και τις οικογένειές σας? Πρώτα απ' όλα, μας δίνει μεγάλη ευεξία. Όσο περίεργο και να ακούγεται, παρόλο που αφιερώνουμε κάποιο χρόνο στην προπόνηση και κάποιες φορές που η προπόνηση μπορεί να είναι και κουραστική, παρόλα αυτά φεύγουμε από εκεί και είμαστε πολύ καλύτερα ψυχολογικά. Δηλαδή, μας δίνει πολύ ψυχολογική δύναμη. Και πολλές φορές αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό. Δηλαδή, κάνουμε κάτι που μας αρέσει και νιώθουμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στα υπόλοιπα. Mm-hmm. Καλύτερα, πραγματικά μπορείς να ανταπεξέλθεις, γιατί δυναμώνει το κορμί σου με τις προπονήσεις και έχεις πολύ παραπάνω ενέργεια από ανθρώπους που δεν γυμνάζονται. Και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πολύ καλύτερα στην απαιτητική καθημερινότητά μας. Άλλοι νομίζουν ότι γυμναζόμαστε και ότι θα είμαστε πτώματα, κουρασμένοι, δεν θα μπορούμε. Αντιθέτως, σου δίνει ενέργεια, ναι, και ανταπεξέρχεσαι σε όλα. Τέτοια να κάνουμε εμείς που έχουμε κατηστική ζωή, έτσι, μια καρέκλα και να γραφτεί μπροστά. Υγεία, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Παράδειγμα. Θέλω να πάρουμε εμείς τα μικρόφωνα και να τρέξετε εσείς, βάζω, να το ξέρετε. Είναι κάτι που θέλετε να μεταδώσετε στα παιδιά σας, στην οικογένειά σας, στους γύρω σας, όλο αυτό που προσπαθείτε να το, τουλάχιστον, να το κάνετε, γιατί εντάξει. Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό το πράγμα. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, δικαίωμα το καθενός είναι, αλλά είναι κάτι που θέλετε να μεταδώσετε στους γύρω σας? Ναι, εγώ νομίζω ότι αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί να το κάνει και ο καθένας. Mm. Γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι κάποια πολύ μεγάλη αθλήτρια, αλλά αφού μπορώ εγώ να κάνω αυτό που έχω οικογένεια, που έχω τις υποχρεώσεις μου, άρα γιατί να μην μπορεί και ο καθένας να το κάνει. Mm. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του. Πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει θέληση. Αν ο άλλος δεν θέλει, δεν μπορείς να τον βάλεις με το ζόρι, αλλά θέλω να τους πω ότι πραγματικά το να σηκωθούν και να βγούνε να περπατήσουν, να κάνουν ένα αργό τζόκινγκ, να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα, και κανένας μας δεν ξεκίνησε και να έχουμε αυτό το επίπεδο που έχουμε. Ξεκινήσαμε όλοι σιγά σιγά να τρέχουμε λίγα χιλιόμετρα, μετά να αυξήσουμε λίγο, να κάνουμε παραπάνω προπονήσεις και έτσι βελτιωνόμαστε σιγά σιγά. Είναι μια μοναχική διαδικασία το να συγκεντρωθείς, να το βάλεις με τον εαυτό σου και το τι δύναμη έχεις μέσα σου για να βγει το αποτέλεσμα που θέλετε. Ναι. Κάποιες φορές είναι, ναι. Κάποιες φορές νομίζω ότι είναι. Όταν είναι πολλά τα χιλιόμετρα, δεν είναι μοναχικής. Δηλαδή είναι ωραία να πας με μια παρέα γιατί έχεις να βγάλεις πολλά χιλιόμετρα. Ναι. Όμως όταν είναι να κάνεις προπονήσεις οι οποίες είναι μικρές και με πολλή ένταση, εκεί είναι καθαρά έχεις να κάνεις με τον εαυτό σου και δεν μπορείς να έχεις παρέα. Νομίζω παλιότερα ήταν πιο μοναχική. Τώρα πλέον όπου και να πας θα βρεις κάποιον να τρέχει που θα είναι στο δικό σου. Και όλοι μεταξύ μας είμαστε πλέον γνωστοί. Να βρεις κάποιον δηλαδή να τρέξει παρέα αν εκείνη τη μέρα το χρειάζεσαι. Έχετε δίκιο. Μάλιστα. Ωραία. Και άλλα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είπαμε ευχάριστα, αλλά δεν τελειώνουν ποτέ. Έτσι ακριβώς. Περνάει και ο χρόνος γρήγορα. Ναι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Χαρήκαμε για την ημερομηνία. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που ήρθατε, που ήσασταν εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε και θα θέλαμε να προωθείτε αυτό το δρομικό κίνημα όσο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε και που μας καλέσατε κιόλας εδώ πέρα, γιατί νομίζω ότι είναι παράδειγμα για νεότερους, γιατί νομίζω ότι και τα νεότερα παιδιά πλέον ακολουθούν αυτήν την δρομική μάζα, ας πούμε. Και βλέπω εγώ προσωπικά βλέπω ότι παλιότερα δεν υπήρχαν τόσοι αθλητές εδώ μικροί στην περιοχή και τώρα βλέπω ότι μας ακολουθούν, συζητάνε μαζί μας, παίρνουν τη γνώμη μας και ήδη έχει αυξηθεί. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ για να διώχνουν και τα μικρά παιδιά από κάποιες καταστάσεις χειρότερες. Mm-hmm.
Εύχομαι να πετύχετε τους στόχους που θα θέσετε για το μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χρόνο στο τελικό τρόπο. Αυτό λέω και εμείς το ευχόμαστε. Μακάρι. Και αν δεν είμαστε εμείς, σας είναι κάποιοι καλύτεροι από εμάς για να πάει καλύτερα και η ομάδα μας. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Μπράβο. Λοιπόν, κάπου εδώ να περάσουμε εμείς σε ποδόσφαιρο.